οι αγρότες την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση των 15 εκπροσώπων τους με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έκλεισαν νωρίς το μεσημέρι της 3ης 13 Φεβρουαρίου τον κόμβο μεγαλοχωρίου στα Τρίκαλα. Όπως τόνισε ο πρόεδρος Συνεταιρισμού Αγροτών Θεσσαλίας, υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση στον κόσμο και στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Μια αγανάκτηση που βγαίνει μέσα από την ψυχή τους, γιατί δεν μπορούν να παράγουν. Είναι τόσο μεγάλο το κόστος παραγωγής που δεν μπορούμε να παράξουμε. Πρέπει να φύγουμε ή πρέπει να μείνουμε? Εσείς τι πιστεύετε? Ρωτάτε συνέχεια και το ίδιο πράγμα. Τι θα κάνουμε? Εσείς τι πιστεύετε να κάνουμε? Θα είναι πιο δύσκολο να πράγμα για όλους. Αυτό θα γίνει. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Μακάρι σήμερα να τελειώσει. Αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται αυτό. Πρόεδρος του Συνδεσμού της Θεσσαλίας. Σήμερα, όπως βλέπετε, υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση στον κόσμο και στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Μια αγανάκτηση που βγαίνει μέσα από την ψυχή τους, γιατί δεν μπορούν να παράγουν. Θέλουν να μείνουν στα χωριά τους για να παράγουμε. Και σήμερα για να παράξουμε δεν υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχει τόσο μεγάλο το κόστος παραγωγής που δεν μπορούμε να παράξουμε. Σήμερα είναι η συνάντηση. Τι θα γίνει? Ζητάμε το αφορολόγιο του πετρέλαιου. Όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, όπως γίνεται στην Κύπρο, να υπάρχει αντλία που όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να βάζουν το πετρέλαιο στην αντλία τους για να μπορούν να πάνε να παράξουν.